η επιδίωξη της κυβέρνησης να ολοκληρώσει μέσα στο καλοκαίρι αυτό το έργο της διάλυσης των δημόσιων δομών δεν πέρασε. Οι ίδιοι εργαζόμενοι στην υγεία, οι γονείς, όλη η κοινωνία κατάφερε με τις συγκεντρώσεις, τις απεργίες, τις διαδηλώσεις αυτό το νομοσχέδιο ήδη να έχει καταδικαστεί στη συνείδηση του λαού μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρόσχημα την ψυχιατρική μεταρρύθμιση βάζει τα φόπλακα στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, στοχεύοντας να τα παραδώσει στους ιδιώτες. Η ολοκλήρωση αυτή της αντιδραστικής μεταρρύθμισης έχει έναν ηθικό αυτούργο και αυτός δεν είναι άλλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικούς αυτούργους της κυβερνήσης που υλοποίησαν από το 1999 ως σήμερα αυτό το νομοσχέδιο, αυτή την πολιτική της δίθεν αποασυλοποίησης. Αυτό το νομοσχέδιο ήταν προαπαιτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό που το έχουν παρουσιάσει οι πολιτικές δυνάμεις ότι είναι καλό, ότι είναι καλό για το λαό μας. Τώρα ένα-ένα τα προαπαιτούμενα έρχονται στην επιφάνεια και ακριβώς δείχνουν ότι επιδιώκουν να βάλουν θηλιά στο λαό μας.